Απόστολος Γκλέτσος τον κατηγορούν ότι ξυλοφόρτισε άγρια αγρότη. Όπου πριν λίγα λεπτά μίλησα προσωπικά με τον Δήμαρχο Στυλίδας. Τον ίδιο τον Απόστολο δούμε... Με τον ίδιο, ναι, φυσικά. Πάμε να δούμε... ακούσουμε πρώτα το ρεπορτάζ και μετά να ακούσουμε και την απάντησή του. Ωραία, για πες μας τι έχει γίνει εδώ. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα της περιοχής και με επίσημη καταγγελία που υπάρχει από τον Αγροτικό Σύλλογο Θεότιδας, σε ένα συμβούλιο που υπήρχε, δημοτικό συμβούλιο, υπήρχαν εκπρόσωποι του Αγροτικού Συλλόγου. Εκεί πέρα ένας κύριος, ο οποίος έχει και θεσμικό ρόλο στους αγρότες, έθιξε ένα θέμα που ο κύριος Γκλέτσος, σύμφωνα με το δημοσίευμα πάντα, θεώρησε ότι ήταν άκερο και δεν αφορά τον Δήμο, αλλά την περιφέρεια. Εδώ, συγγνώμη που φωνάζει ο κύριος Γκλέτσος, δεν είναι τωρινό. Είναι πάλι φωνάζει εδώ. Πλάν αρχείου, ναι. Ναι. Γιατί βλέπουμε να είναι επιθετικός λίγο εκεί στο βίντεο. Για πες μας. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τα site τα τοπικά, ο κύριος Γκλέτσος αποφάσισε ο ίδιος να απομακρύνει το συγκεκριμένο κύριο. Λέει μέσα το δημοσίευμα ότι τον έπιασε από τον μπράτσο, ότι τον έβγαλε έξω, του επιτέθηκε φραστικά και ότι μόλις βγήκανε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι τον γρονθοκόπησε. Μισό λεπτό. Ο Δήμαρχος, ο Γκλέτσος, τον αγρότη. Κύριε Καράλη, που συμβαίνει αυτό τον τελευταίο 1,5 μήνα. Και υπάρχει ανακοίνωση. Δεν είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει με τον Απόστολο Γκλέτσο. Με κάποιον άλλο πολιτικό πάλι είχε. Είχε ξανακουστεί κάτι τέτοιο. Είχε χτυπηθεί. Με έναν αντιδήμαρχό του, που τον τράβηξε πάλι έξω από την αίθουσα για να μην υπάρχουν μάτια. Και τον ξυλοφόρτωσε. Σύμφωνα πάντα με τον. Σύμφωνα πάντα με τα πόσα. Με τον άνθρωπο που κατηγορεί τον κύριο Γκλέτσο. Τοπικές ειδήσεις. Εδώ υπάρχει ανακοίνωση. Αυτό είναι. Άμα μέναμε σε ένα δημοσίευμα, θα λέγαμε εντάξει, ίσως όχι ότι λένε οι συνάδελφοι ψέματα, ίσως καμιά φορά τα φουσκώνουν. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Ανακοίνωση καταγγελία του Αγροτικού Συλλόγου. Ξαναλέμε, πρόκειται για την περιοχή Φθιώτιδα και Στυλίδας. Και λέει συγκεκριμένα. Αναφέρει, είναι μια μεγάλη ανακοίνωση, θα πούμε τα πιο σημαντικά. Ναι. Λέει, κατά τη συζήτηση, ο Δήμαρχος προφανώς μη αντέχοντας την περιγραφή της κατάστασης των αγροτικών υποδομών στο Δήμο, κατά τον προσφυλή του τρόπου, ανέλαβε ο ίδιος καθήκοντα Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, αφαίρεσε τον λόγο από τον συμπολίτη μας, αποκάλεσε τους κατοίκους της Παρτιάς κλέφτες και τον έδιωξε από την αίθουσα συνεδριάσεων. Μενόμενος κατέβηκε από την έδρα του, με το στήθος του τον έσπρωξε να βγει έξω για να συνεχίσουν εκεί, όπου μετά από λίγο πληροφορηθήκαμε ότι τον γρονθοκόπησε. Είναι Μάλιστα. η επίσημη καταγγελία του Αγροτικού Συλλόγου. Και κύριο Γκλέτσος... Μίλησα εγώ με τον Απόστολο Γκλέτσο. Τα επιβεβαιώνει όλα αυτά, όλες αυτές τις καταγγελίες. Χτύπησε ο κύριος Γκλέτσος σύμφωνα με τον ίδιο τον αγρότη ή όχι? Η απάντησή του τώρα μπορεί να μεταφραστεί από τον καθένα διαφορετικά. Τι είπε ο Δήμαρχος? Δεν ασχολούμαι, δεν θα ασχοληθώ με το θέμα. Α. Κλείνω. Ό,τι είπε και την προηγούμενη φορά. Ό,τι είπε και την προηγούμενη φορά. Είπε ότι τον χτύπησε ή όχι τον αγρότη ο Γκλέτσος. Δεν ασχολούμαι, μου λέει με το συγκεκριμένο θέμα. Άμα δεν τον είχε χτυπήσει, δεν θα κλείνω. Χωρίς να αφήσει περιθώριο αντίδραση. Στο σώκλεις έτσι τα μούτρα το τηλέφωνο. Είπε, και καλή εκπομπή. Μπινελί και έριξε. Όχι, όχι. Είσαι σίγουρος. Ήταν ευγενικός, ναι. Θα το έλεγε. Θα το έλεγα, αλλά ναι, φυσικά. Ορκιστείτε, κύριε Καράλη. Δεν ορκίζομαι για τέτοια πράγματα. Είπε αυτή την Με Ευαγγέλιο θα τους έχουμε εδώ πέρα τους συνεργάτες. Με Ευαγγέλιο εδώ. Νομίζω ο λόγος μου. Να δούμε ποια εκπομπή θα τολμά να το κάνει αυτό. Με στο Ευαγγέλιο θα αρχιζόμαστε τα θέματά μας. Γιατί λέμε την αλήθεια εδώ και δεν φοβόμαστε. Έτσι ακριβώς. Άρα, Ευαγγέλη, δεν ήθελε να το σχολιάσει ο κύριος Γκλέτσος. Η καταγγελία είναι πολύ σοβαρή όμως. Από ό,τι γνωρίζουμε, έχει κατευθυνθεί και μήνυση από την πλευρά του αγρότη. Για όλη αυτή τη συμπλοκή και όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στο Δημαρχείο με πρωταγωνιστή τον κύριο Γκλέτσο. Μάλιστα. Τι να πει. Περίεργη υπόθεση κι αυτή. Περίεργη υπόθεση. Ξύθυμος. Τι γίνεται, παιδιά. Ανάδρομο ερμή έχουμε. Θα ελέγξει τα νεύρα του. Είναι οξύθυμος πολύ. Είναι οξύθυμος. Σας αρέσει σας ο κύριος Γκλέτσος? Σαν ηθοποιός, ναι. Σαν άντρας. Εντάξει, ουδέτερος. Δεν θα έλεγα. Στα νιάτα του, ναι, αλλά τώρα. Δεν λέει και πολλά στον τατουάζ. Γερασμένο. Όμως ωραία. Τον θεωρείτε ότι γέρασε? Λιγάκι έτσι. Δεν γέρασε ακριβώς, αλλά εντάξει. Χριστίνας. Δεν είναι όπως ήταν. Τώρα προσπαθώ να μην το πω, αλλά και σαν άντρας έχει δηλώσει και στο παρελθόν ότι
Αύριο για τα ψάρια και τα έτσι. Α, για το ψάρι και τα καλαμάρια. Αυτά δεν με νοιάζει, αυτά είναι δικό του θέμα. Από όσο εμφάνιση, εντάξει, είναι ένας εντυπωσιακός άντρας, ψηλός, εμφανίσιμος, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μια γυναίκα κοιτάζει πολλά, κοιτάζει το χαρακτήρα. Ο οποίος Γκλέτσιος είναι οξύθυμος και το έχουμε δει πολλές φορές αυτό. Όταν σε ένα δημοτικό συμβούλιο που είναι ο αρχηγός εκεί μέσα, είναι ο δήμαρχος που πρέπει να βάζει τάξη. Και αντί να βάζει τάξη, δημιουργεί προβλήματα, δημιουργεί φασαρίες. Από εκεί και πέρα μπορεί να καταλάβει κάποιος τι άνθρωπος είναι. Στο παρελθόν έχει βέβαια δημιουργήσει και άλλες φασαρίες και όχι μόνο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και έξω από αυτό. Θεωρώ γενικότερα ότι είναι ένας οξύθυμος άνθρωπος. Δεν ξέρω στην πολιτική τώρα πώς μπορεί να τα συμβαδίσει αυτά, που πρέπει να είσαι και. Διπλωμάτη. Ο κόσμος το ψηφίζει. Σε λίγο μια που είπες για ψηλό και μελαχρινό. Ποια παρουσιάστηκε και κυκλοφορεί με ένα ψηλό και μελαχρινό και την έχουμε φωτογραφία. Πίτσι μίτσι κότσι, η κυρία Σπυροπούλου. Θα τη δείτε η κυρία Σπυροπούλου με κάποιον πίτσι μίτσι κότσι συνέχεια. Εκεί θα δείτε σε λίγο αποκαλυπτική φωτογραφία. Πάμε να δώσουμε δώρα στον κόσμο όμως. Πάμε να δώσουμε δώρα γιατί δεν συμπληρώθηκαν οι 40 τηλεθεατές.